Μετά τις διαφημίσεις, συνέχεια βίντεο-μαν. Τέλειωσε και καφέ. Δεν έχω κι άλλο καφέ και δεν έκανα καλή γόγα να το τρέξω σήμερα. Να το ευχαριστηθώ. Πού είχα μείνει λοιπόν? Στο ότι άλλοι που πόνα για το παιδί από το χειρουργείο και έψαχνε νοσοκόμα επειδή στο ένα τσέφι για την παλιαρόστια. Μου λέει πρέπει να δεις το παιδί μου, μου λέει σαν το άλλο που έφυγε. Και τους λέω δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, ναι. Και στο κάτω της εγγραφής, λέω το κάτω της εγγραφής, ας αφήσει και το Μιχαλάκι να πάει να βρει γκόμενα και γυναίκα, να διονυστεί το είδος, ας βρει σύντροφο. Γιατί αντί να πάει να βρει σύντροφο, πήγε και μου πήρε ένα ντόπερμα. Τι κατά σκύλι είναι ρε κούλι αυτό? Ντόπερμαν, ένα ντόπερμαν τεράστιο και με πήρε κι άλλο ένα δίπλα μωράκι τόσο να κάνει δύο ντόπερμαν. Με τι θα κάνει σεξ δεν ξέρω κι αυτός. Βρήκαμε τη δικαιολογία, δηλαδή θα πάρουμε σκύλο. Τα έχεις τη μάνα, σου ταΐζω εγώ το σκυλί, σου κάνω εγώ εκείνο, μωρή ηλίθεια, γιατί πας και διάλο και να κάνεις. Να ακούεις τον μπράβο. Άντε και σου είπανε μπράβο. Το ότι καμί στο νου την ψυχολογία δηλαδή δεν σε παίρνει. Και στο κάτω κάτω γραφείς τι είναι το παιδί μέχρι τα 15. Για 15 χρόνια απλά σου σκοτίζει τον κόλο. Και του σκοτίζεις εσύ ακόμα πολύ περισσότερο. Θες να μου πεις τώρα δηλαδή ότι η νύχη μου πήγε και έκανε παιδί γιατί πολύ απλά θέλει να πει το αδερφού μου ότι είναι μαλάκας. Τώρα το κατάλαβε η Μαρία δηλαδή ότι είναι μαλάκας ο άλλος. Στο τόσα χρόνια δηλαδή που μπορούσε να τον εχωρίσει. Όχι. Δεν τον εχωρίζω εγώ τον Νίκο. Δεν τον εχωρίζω εγώ τον Νίκο. Τον Νίκο τον αγαπάω. Γιατί μωρή στα φέρνει. Γιατί είναι μαλάκας. Κάτσε και φάτρα στη μάπα τώρα. Κάτσε να τον εφάς στη μάπα τον ευχαριστηθείς. Και μετά σου λέει χώρισα. Γύρισε κανένα να δει το παιδί που χώρισε. Ρώτησε κανένα το παιδί τίποτα. Παραγυρίζει ένας ξεκολιάρης που λέγεται πατέρας και έχει την απέτηση η μάνα και κάθε γυναίκα που έχει δίπλα του να του είναι δούλα και πίνει νοικοκυρά. Και δώσε το ξύλο. Και δώσε το πάρτι. Το τι περνάει το παιδί μέσα το ξέρει κανένας. Το ρώτησε κανένας. Και μετά έρχεται ένας δουρής και βιάζει και το παιδί. Και έρχονται κάτι έξυπνοι στρέιτιδες και σου λένε γιατί να το σπούστης. Έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται μέσα στο μυαλό σας. Έτσι για να καταλάβω και εγώ δηλαδή τι λέμε. Άντε καλά έχουμε άποψη για τα όλα. Άντε καλά τα λέμε όλα. Άντε μας βάλουμε σε ένα τρυπάκι να τους γυροκομίσουμε. Άντε τους βάλουμε σε ένα τρυπάκι να μας ξεσκατήσουν όταν έχουμε ανάγκη. Μα ρώτησε κανένας τι θέλουμε. Και έχει μετά την απέτηση, μου λείπει η μαμά μου. Κανένας πούσης δεν μου λείπει. Κανένας πούσης δεν μου λείπει. Πήγε ο συγχωρεμένος ο Βασίλης, κάτι λέγαμε χθες για κηδείες, κάτι και αυτόν, για γυροκομίσματα. Και του λέω του Κούλη, φοβάται ο πατέρας μου και η μάνα μην πεθάνουν και μείνουν μόνοι τους, ποιος θα τους κλείσει τα μάτια. Χέστηκα λέω. Εγώ πήγα με τον Βασίλη, που είχε την παλιαρόστια, πήγαμε στον Ευαγγελισμό, του ανοίξανε ένα ωραίο δωματιάκι, που την κάμερα, τον βάλανε μέσα και κηδάει τον. Τι και αν ήρθε η μάνα από την καρδίτσα που την κάλεσε να έρθει κάτω. Τι και αν δεν ήρθε, θα πάμε στα πετρόλα να κοιμηθούμε γιατί είμαστε κουρασμένοι. Επί μια εβδομάδα τσιγάρο και καφέ ήμουν εκεί εγώ. Όταν λοιπόν εγώ θα φτάσω στην συγκεκριμένη κατηγορία κατάσταση και δεν είναι για να χαιρετήσω πλήθη και να διάσω το χώρο από εδώ και να έρθει κάποιος άλλος στη θέση μου, ξέρω που θα πάω. Θα πάω στο δωματιάκι μου μέσα, θα τακτοποιήσω τα πάντα να καώ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τη στάχτα την έχει και να μου σκοτίζει τα αρχίδια, να με μιλάει και μετά θανάτου. Και όταν μετά με βαρεθεί, απλά υπάρχει σακούλα σκουπιδιών, την πετάει και τελειώνει η υπόθεση. Ούτε μνημεία θέλω, ούτε μνημόσυνα, ούτε αρχιδόσυνα. Πολύ απλά για να κορμάνει παπάδες. Ελεύθερη βούληση και ελεύθερο μυαλό χρειάζεται. Το έχουμε.
Προχωράμε. Δεν το έχουμε. Πάμε στο διάλογο. Κάτσε εγώ να σκάσω με τι, γιατί. Θα μου έρθει μάλλον τώρα να μου πει εμένα να τη γεροκομίσω. Όχι σε γεροκομιά υπάρχουν όπως έχει προεπεί και η ίδια. Βάλτε με σε ένα γεροκομιά και παρατήστε με, πολύ απλά. Άμα δεν καταλαβαίνω. Κάτι μου λέγει μάνα μα πατέρας έχει πράκισον. Θα κατέβω εγώ να τρέξω να δω τον πατέρα μου που έχει πάρκισον. Όταν σήκωνε το κουλόπι και βάραγε την μάνα μου, τι είχε, πουτσάρκισον. Είχε πουτσάρκισον. Στο διάλογο να πάει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Να τον λυπηθώ γιατί. Να πάτε να γυροκομίσω γιατί. Μου φέρθηκε καλά, αλλά και καλό να μου φέρθει. Τελείωσε. Παίρνει τον δρόμο το καθένας. Όταν βάλεις ένα φιντάνι στη γη, μεγαλώνει μόνο του. Μέσα στην κακοκαιρία, μέσα στη μη κακοκαιρία. Όταν βάλεις ένα φιντάνι μέσα στη γη, ναι μεν είσαι Γιώργος, θα είσαι εκεί, αλλά όταν θα πιάσει το κρύο και το φιντάνι θα είναι έξω στο κρύο και εσύ θα κοιμάσεις σκεπάσματα, το φιντάνι θα το κόβει το κρύο. Τον καρπό που θα κάνει το φιντάνι θα το κόβει το κρύο και σαν φυτό θα είναι μόνο του. Είτε αυτό είναι λιοπύρη σαν αδερφασμή, είτε αυτό είναι κρύο κάτω από το μηδέν. Όταν εμένα με κόβει το κρύο και τον καθένα μας που κρυώνουμε όταν αρρωσταίνουμε, δεν κρυώνει και η μάνα μου, κρυώνω μόνο εγώ. Η μάνα μου είτε είναι σπίτι της, είτε είναι στο κρεβάτι της, είτε είναι διαφορετικά. Τον κάθε πόνο τον βιώνουμε μόνοι μας. Δεν τον βιώνει ο άλλος. Ο κάθε πόνος ξέπονος, έστερνο όπως κατά το λένε. Απλά να έχουμε κάτι να διαφημίζουμε. Έκανα παιδί, το έκανα δικηγόρο, το έκανα γιατρό, το έκανα νεκροθάρτη, το έκανα σκαράκτα μούτρα μου. Και πήρε άλλη λέει, ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες στη γειτόνισσα και της δώσανε βραβείο και δεν συμμαζεύεται. Το πήρε η μάνα, το πήρε ο πατέρας, το πήγαιναν τα βραβεία γύρω γύρω στη γειτονιά σαν τον επιτάφιο. Και εσύ μάνα το κέρδισες. Το παιδί με το δικό του κόμμα και τώρα το κέρδισε. Να με πάρει μάνα μου να μου πει τώρα εμένα κλαίγοντας τι που το έχει κάνει κιόλας. Κλάψε όσο θες να τους πω να καθαρίζω και τα ματάκια σου. Άσπλαχνος αλλά λογικός θα μου πείτε. Άσε ρε τώρα. Άσε ρε τώρα να έχουμε να διαφημίζουμε. Έκανα παιδί. Καλά έκανε και το έκανες. Όταν θα πεθάνεις όμως θα είσαι δίπλα στο παιδί. Όταν θα γεράσει το παιδί θα είσαι μάνα εσύ δίπλα στο παιδί. Όχι. Γιατί εσύ την ανάγκη σου να συγκυροκομίσεις το παιδί την είχες. Και αυτό το μεταδίδεις και στο παιδί. Αν δεν βάζεις το βίντεο δεν ξέρετε πόσο γράφει. Δεν γράφει και ημερολόγιο του τι ώρα το πράγμα πόσο γράφει. Μην κάνω τριλογία τώρα και τη μάνα.